Μία. Πανάρχια κοσμοκρατορία. Αρχαία Ελλάδα. Ένα πέπλο μυστηρίο. Σκεπάζει μέχρι σήμερα τα βάθη της ιστορίας, προκαλώντας τη φαντασία, την περιέργεια και το επιστημονικό ενδιαφέρον. Αρχαίοι μύθοι, πανάρχιες βραχογραφίες, περίεργες αναφορές των ιστορικών και των χρονογράφων εκείνων των εποχών, αλλά και οι σύγχρονες επιστημονικές αποδείξεις που έρχονται να προσδώσουν ένα άλλο νόημα ή και να επιβεβαιώσουν μερικές φορές τις αρχαίες δοξασίες. Δημιουργούν ένα πολύμορφο σύνολο που μεταφέρει συχνά από τα βάθη των αιώνων το δυνατό παλμό ενός πανάρχαιου πολιτισμού, ο οποίος στην μεγαλύτερη του έκταση παραμένει ακόμα και σήμερα ανεξερεύνητος και άγνωστος. Ίσως δεν θα ήταν ουτοπικό να προσπαθήσουμε να βρούμε πίσω από την αλληγορία των μύθων την άκρη του νοήματος που οδηγεί σε μία άγνωστη αλήθεια. Άλλωστε, η ίδια αυτή η ουτοπία οδήγησε το Σλίμαν στην ανακάλυψη των Μυκηνιών και της Τρίας, τον Έβανς στην ανακάλυψη των Ανακτόρων της Κνησού κλπ. Οι αρχαίοι λοιπόν μύθοι, είτε ελληνική είναι αυτή, είτε περσική, ινδική, αιγυπτιακή, ινδιανική κλπ. Σύμφωνα με αρκετούς μελετητές, μεταφέρουν μία αντίληψη που σε εμάς φαντάζει παράλογη, ότι η ανθρώπινη ιστορία δεν ακολούθησε μία γραμμική πορεία από ένα πρωτόγονο πολιτισμό σε ένα πιο εξελιγμένο, αλλά αντίστροφα, μία σπυροειδή πορεία από ένα πανάρχιο εξελιγμένο πολιτισμό σε μία συνεχόμενη παρακμή έως την εποχή που υπήρξε η μυθολογική εκείνη καταγραφή και μετά πάλι άρχισε η άνοδος και ούτω καθεξής. Μία πανάρχια κοσμοκρατορία είναι χαρακτηριστική η καταγραφή του Ισιώδου στα Έργα και Ημέρε, όπου αναφέρει ότι οι θεοί δημιούργησαν πρώτα το χρυσό γένος των ανθρώπων που έζησε την εποχή που ο Κρόνος βασίλευε στο κράτος του ουρανού. Τούτο το γένος ήταν το πιο σοφό και προηγμένο από όλα, ενώ εν συνεχή ακολούθησαν σε μία συνεχή παρακμή. Τα επόμενα γένη φτάνουν στο κατώτερο, το σιδηρούν. Εδώ έχουμε την αντίληψη της αντίστροφης πορείας του ανθρώπινου πολιτισμού, αλλά και μία αναφορά σε κάποιον πανάρχιο εξελιγμένο πολιτισμό στο κράτος του ουρανού. Ο ουρανός, σύμφωνα με την αρχαιοελληνική παράδοση, ήταν ο πρώτος βασιλέας, ο οποίος και δημιούργησε ένα παγκόσμιο κράτος. Ο Ευήμερος ο Μεσσήνιος αναφέρει ότι ο ουρανός φέρεται ως πρώτος των βασιλέων, ενώ ο Απολλόδωρος αναφέρει ότι ήταν ο πρώτος που κατέκτησε τον κόσμο. Ανάλογη καταγραφή έχουμε και από την αρχαία κινέζικη παράδοση, όπου κατά το πανάρχιο κείμενο I Ching, ο πρώτος βασιλέας ήταν ο Τσαν Τι, που μεταφράζεται ως ο βασιλιάς ουρανός. Σύμφωνα λοιπόν με τον I Ching, κατά την εποχή της βασιλείας εθεσπίστησαν νόμοι Χριστότητος και δικαιοσύνης. Δεν υπήρχε τότε τόπε στη γη που να μην ανήκε στο βασιλέα ουρανό. Παρόμοιες αναφορές υπάρχουν και στα αρχαία ινδικά κείμενα Ραγού Βάντσα και Ραμαγιάννα, όπου γίνεται λόγος για ένα πανάρχιο βασίλειο που ίδρυσε ο Μανού, ο πρώτος των βασιλέων και στο οποίο ίσως είχε αναπτυχθεί ένας εξελιγμένος πολιτισμός. Το αρχαίο ινδιανικό κείμενο Πουπουβάξ αναφέρει την ύπαρξη κατά τα πανάρχια χρόνια
ενός παγκόσμιου πολιτισμού, ενώ μιλάει για τον επικισμό της Αμερικής από τους λευκούς στρατιώτες του βασιλέα Ιλατάκη. Οι παρόμοιες ως ταυτόσιμες αυτές αρχές καταγραφές που έρχονται από λαούς που ζουν σε φοβερά απομακρυσμένες μεταξύ τους περιοχές δεν μπορούν παρά να μας κυνήσουν τουλάχιστον την υποψία ότι τότε υπήρχε ένα κράτος που είχε κατακτήσει όλον ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη δημιουργώντας ένα προηγμένο πολιτισμό. Αυτός ο πολιτισμός παρέμεινε στη μνήμη των ανθρώπων και μετά την καταστροφή πιθανόν από κάποιο παγκόσμιο πόλεμο και από ένα μεγάλο κατακλυσμό. Γεγονότα που καταγράφονται και πάλι στα κείμενα των αρχαίων λαών. Η ιδέα έγκλη του ήταν τόσο μεγάλη, ώστε οι πρωταγωνιστές του να πάρουν με την πάροδο των αιώνων, διαστάσεις θεών και τα γεγονότα που σημάδεψαν να πάρουν από στόμα σε στόμα τις διαστάσεις μύθου. Η αιτία της θεοποίησης αυτών των προσώπων μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή από έναν αναγνώστη των αρχαίων κειμένων, αφού πάρα πολλοί χρονογράφοι, ιστορικοί και συγγραφείς εκείνης της εποχής μιλούν για τους θεούς και περιγράφουν τα περιστατικά της ζωής τους σαν να πρόκειται για ιστορικά πρόσωπα και ιστορικά γεγονότα. Δυστυχώς, δεν έχει φτάσει στα χέρια μας λεπτομερή καταγραφή της ιστορίας εκείνου του πανάρχιου πολιτισμού. Ένας από τους λόγους είναι η εξαφάνιση της συντριπτικής πλειοψηφίας των αρχαίων καταγραφών με την πυρπόληση των βιβλιοθηκών της Αλεξάνδρειας, της Κωνσταντινούπολης κλπ. Που μας θέρισε από ένα πολύτιμο θησαυρό γνώσεων. Αξίζει να θυμηθούμε ότι η βιβλιοθήκη της Κωνσταντινούπολης κεγόταν επί μία ολόκληρη εβδομάδα. Και μόνο αυτή η πληροφορία μας προκαλεί ρίγος. Όταν αναλογιζόμαστε το πλήθος και την έκταση των γραφτών μνημείων που εξαφανίστησαν. Παρόλα αυτά, έφτασαν μέχρι σήμερα κάποιες σποραδικές αναφορές, οι οποίες σε συνδυασμό με διάφορα παράδοξα αρχαιολογικά ευρήματα και διάφορα πορίσματα επιστημονικών ερευνών μπορούν να μας μεταφέρουν αχνά το παλμό εκείνου του πολιτισμού. Στόχος του άθρου αυτού δεν είναι να αναπαραστήσει την ιστορία εκείνης της εποχής, αλλά να μεταφέρει ένα μέρος, όσο μπορεί να επιτρέψει ο περιορισμένος χώρος από το πλήθος των στοιχείων που παραμένουν σε ανεξήγητα ή τουλάχιστον ελλιπώς ερμηνευμένα από τη συμβατική ιστορία και αν δεν αποδεικνύουν τουλάχιστον δημιουργούν την υποψία για την ύπαρξη ενός πολιτισμού ίσως πιο προηγμένου και εξελιγμένου από το δικό μας. Ενδείξεις μιας υψηλής τεχνολογίας. Είναι φυσικό η ιστορία ενός πολιτισμού που υπολογίζεται ότι υπήρξε 10.000 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού και εξαφανίστηκε από μια κοσμογονική καταστροφή να τυλίχθηκε με την ακλή και την έγκλη του μύθου, ο οποίος είναι και η σημαντικότερη ένδειξη της ύπαρξής του. Οι γενιές που έζησαν τα επόμενα από την καταστροφή χρόνια, χωρίζοντας τους ανθρώπους των ιερατείων, που είχαν στην κατοχή τους την προγονική γνώση, μαζί με κάποια από τα κατάλοιπα της πανάρχιας τεχνολογίας και στη μεγάλη μάζα των απλών ανθρώπων. Εκείνοι, τις μνήμες τις οποίες διατήρησαν από τα χρόνια της ακμής, τις περιέβαλαν με προστατευτικό κάλυμα της μυθολογίας. Η μυθολογία θρίβει επαναφορές στα φοβερά όπλα των θεών, στα υπτάμενα άρματά τους, στα αυτόματα μηχανήματα και τα πολεμικά τέρατα, στις μαγικές δυνάμεις που έφτιαχναν πελώρια οικοδομήματα
ή γκρέμιζαν ανίκητα τείχη. Στους ταξιδιώτες του ουρανού και των άστρων. Σίγουρα όλα αυτά μπορεί να είναι δημιουργήματα φαντασίας. Αυτή η φαντασία όμως είναι παρόμοια, σχεδόν ταυτόσιμη σε διάφορους λαούς και εφόσον υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα που δεν μπορούν να εξηγηθούν επαρκώς, αν δεν θεωρηθούν ως απεικόνιση της πραγματικότητας που κρύβουν οι μύθοι. Αφού υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες που υπενίζονται τη χρησιμοποίηση κατά διάφορες κρίσιμες περιόδου μη συμβατικής με τα δεδομένα της εποχής τεχνολογίας. Και εφόσον σύγχρονοι ερευνητές, στηριζόμενοι σε αρχές μαρτυρίες, κατασκευάζουν πράγματα που έως τώρα τα θεωρούσαν αντικείμενα που συναντούμε μόνο σε μύθους. Επομένως, είναι φυσικό να γεννιέται η υποψία ότι τα περί απλής φαντασίας δεν αποτελούν ικανοποιητική και επαρκή εξήγηση. Οι αρχαίοι μύθοι και τα κείμενα είναι γεμάτα από αναφορές σε υπτάμενα οχήματα που χρησιμοποιούνταν για διάφορους σκοπούς. Όσες και από αυτές να καταγράψουμε, δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε αφήσει ένα σημαντικό πλήθος απ' έξω. Αξίζει όμως να μεταφέρουμε κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ένας καχύποπτος ερευνητής μπορεί να διακρίνει πίσω από την αλληγορία πολλά πράγματα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο μύθος του Τριπτόλεμου με τη θεά Δήμητρα. Πρόκειται για ένα μύθο των Ελευσινίων Μυστηρίων, σύμφωνα με τον οποίο η θεά Δήμητρα μετά από μία περιπλάνηση με το υπτάμινο πύρινο άρμα της, που εσύρετο από φτερωτούς δράκοντες, προσγειώθηκε στην αγέλαστο πέτρα, στην Ελευσίνα. Ύστερα παρέδωσε το ίδιο αυτό φτερωτό άρμα σε έναν από τους τέσσερις βασιλείς της Ελευσίνας, τον Τριπτόλεμο, ο οποίος έφυγε πετώντας και απουσίασε για πολλά χρόνια με σκοπό να διδάξει και σε άλλους λαούς τη τέχνη της φοράς, του σίτου και του θερίσματος των χωραφιών. Είναι σκανδαλιστικά παρόμοια η τοπονύμια της περιοχής, Ελευσής με τη λέξη έλευση, που θα μπορούσε κάλλιστα να υποδηλώνει την έλευση της θεάς Δήμητρας με το υπτάμενο άρμα της. Επιπλέον, το εκπολιστικό έργο, το οποίο ανάλαβε να φέρει σε πέρας ο Τριπτόλεμος με τα μέσα που του παρήχε η θεά, καταγράφεται και σε μυθολογίες άλλων λαών. Μεταφέρουμε χαρακτηριστικά από το βιβλίο του Γουίλ Ντιράν «Η ιστορία και ο πολιτισμός της Κίνας, τη μαρτυρία της κινέζικης παράδοσης». Πριν έρθουν οι ουράνιοι βασιλείς, οι άνθρωποι στην Κίνα ζούσαν σαν τα ζώα. Σκεπάζονταν με δέρματα ζώων, τρέφονταν με ομό κρέας και δεν ήξεραν τον πατέρα τους. Όταν ήρθε ο Φουχή, με τη βοήθεια μιας πολύ μορφωμένης βασίλισσας, έμαθε στο λαό τον γάμο, τη μουσική, τα γράμματα, τη ζωγραφική. Τους έμαθε επίσης να ψαρεύουν με δίχτυα και να καλλιεργούν το μεταξωσκόλικα. Μετά το θάνατο του Φουχή, το έργο του το συνέχισε ο Σενκ Μουγκ. Αυτός βρήκε το αλέτρι, τη γεωργία, το εμπόριο, την ιατρική επιστήμη και πώς να θεραπεύονται οι άνθρωποι με τα βότανα. Παραστάσεις του άρματος με τους θερωτούς δράκοντες έχουμε σε ένα πλήθος από αρχαία Αγγεία. Ένα τέτοιο άρμα συναντάμε και στη τραγωδία του Ευρυπίδη «Μύδια», επάνω στο οποίο αποχωρεί στο τέλος του έργου η τραγική Παιδοκτόνος. Αυτού του είδους οι σκηνοθετικές παρεμβάσεις προξενούν την περιέργεια, αφού η θεατρική τους απόδοση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για την εποχή και σίγουρα θα προξενούσε πολλά προβλήματα.
Η αιμονή των δημιουργών και ιδιαίτερα του Εσχύλου στη χρήση στο θέατρο φθερωτών αρμάτων, υπταμένων ανθρώπων και ζώων, αλλά και περιέργων ενδυμάτων με χαρακτηριστικούς τους περίφημους κοθόρνους, μεγάλες πότες που θυμίζουν έντονα αυτές των σημερινών αστροναυτών. Υποδηλώνει την επιθυμία των τραγωδών να γίνει πιστή καταγραφή των μύθων ή τουλάχιστον την προσπάθεια να περάσουν εμέσως στο κοινό κάποιες κρυφές αλήθειες, χωρίς η μία περίπτωση να αναιρεί την άλλη. Στην τραγωδία του Εσχύλου, Προμηθέας Δεσμότης, βλέπουμε τον ωκεανό και τις κόρες του να έρχονται στο Προμηθέα, οδηγώντας με τη θέληση χωρίς χαλινούς ένα τετράσκελο πουλί. Στα αποσπάσματα που σώθηκαν από τη τραγωδία Σφίγα, τον βλέπουμε να μιλάει για ένα πουλί που είχε νυχά το χέρι. Το πολεμικό με το κοντάρι. Ενώ στο Αγαμέμνονα είναι χαρακτηριστική η εντολή. Τα σκυλιά, τα τολμηρά, όπου πετάνε στον αγέρα άφησε. Η πιθανή αιμονή του Εσχύλου να αποκαλύψει με συμβολισμούς στους θεατές κάποια μυστικά μπορεί να εξηγήσει και τις διώξεις του από το ιερατείο της εποχής με την κατηγορία ότι ανεβάζει επί της σκηνής τα μυστικά των ελευσινίων μυστηρίων και ίσως την ανεξιχνίαστη δολοφονία του. Το τετράσκελο πουλί που αναφέρεται στον Προμηθέα Δεσμότη το συναντάμε σε πολλές αρχαίες απεικονίσεις, καθώς και σε κείμενα διαφόρων λαών. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα είναι η περιγραφή του Ιζεκιήλ στη Παλαιά Διαθήκη, όπου μιλάει για ένα ζώο με 4 σκέλη και τα σκέλη αυτών ορθά και πετρωτοί οι πόδες αυτών και σπιθύρες ως εξαστράπτων χαλκός και ελαφριέ επτέργε αυτών. Το όχημα το είδε ο προφήτης να βγαίνει λάμποντας ολόκληρο μέσα από ένα σύννεφο σκόνης. Ο αυστριακός μηχανικός Ταφμπιχ Μπλούμιχ, ο οποίος εργάστηκε στην NASA και βραβεύτηκε με το μετάλλιο «Εξαιρετικές υπηρεσίες», ερεύνησε διεξοδικά τις περιγραφές αυτές του Ιζεκιήλ και σχεδίασε ένα υπερμοντέρνο θαλαμίσκο προσγείωσης από διαστημόπλιο με όλα τα χαρακτηριστικά που περιγράφει ο προφήτης. Τα αποτελέσματα των ερευνών δημοσίευσε σε ένα βιβλίο με τίτλο «Και νύχθησαν οι ουρανοί». Εδώ φυσικά γεννιέται το ερώτημα. Τι σχέση μπορεί να έχει το όχημο που είδε ο Ιζεκιήλ με τη τεχνολογία ενός πολιτισμού που υποτίθεται ότι καταστράφηκε 7.000 χρόνια πριν από αυτόν? Ίσως λοιπόν κάποια από μινάρια αυτής της υψηλής τεχνολογίας να σώθηκαν και μετά την καταστροφή, φυλαγμένα με κάθε μυστικότητα από τα ιερατεία. Τη γνώση για αυτά να είχαν μόνο κάποιοι από τους μοιημένους τα αρχαία μυστήρια. Ένα επιπλέον γεγονός που πηγάζει μέσα από την παράδοση, αλλά και από τα κείμενα των αρχαίων συγγραφέων, είναι τα ταξίδια πέρα από τη γη. Είναι πολλές οι αναφορές των μύθων για τα ηλιακά άρματα με τα οποία ταξίδευαν διάφοροι ήρωες. Με χαρακτηριστικότερο το μύθο του ταξιδιού του Φαέθοντος. Ακόμα και οι αναφορές σε αστρονομικά θέματα διαφόρων μοιημένων στα μυστήρια φιλοσόφων ξεπερνούν τα όρια των γνώσεων που κατά τη συμβατική ιστορία θα έπρεπε να έχουν. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Σωκράτη στο Φέδωνα του Πλάτωνα, που μιλάει για τη σφαιροειδή μορφή της γης. Την περιγράφει, όπως φαίνεται από ψηλά, και λέει ότι αυτό που εμείς βλέπουμε για τον ουρανό δεν είναι ο πραγματικός, αλλά όταν βγούμε έξω από αυτόν, έξω από την ατμόσφαιρα, βλέπουμε την πραγματική του εικόνα. Μία σειρά πανάρχαιων βραχογραφιών θέτουν στο καλόπιστο ερευνητή την απορία για το αν όσα λέγονται για τα διαστημικά ταξίδια εκείνης εποχής δεν είναι απλά παραμύθια.
ορισμένες βραχογραφίες, αν ειδωθούν και ερμηνευθούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, παρουσιάζουν μορφές αστροναυτών. Τέτοιες έχουν βρεθεί στο Παγαίο Όρος στη Θράκη, στην Βάλ Καμόνικα της Ιταλίας, στο Κίμπερλι της Αυστραλίας και σε πολλά άλλα μέρη. Όλα αυτά, τα ανεξήγητα για τους επιστήμονες στοιχεία, αποτελούν μια σημαντική ένδειξη ενός πανάρχαιου εξελιγμένου πολιτισμού. Ένα αρχαίο πυρηνικό ολοκαύτωμα. Στα κείμενα των αρχαίων λαών υπάρχει η περιγραφή ενός τρομερού πολέμου που συγκλώνησε όλη τη γη. Αυτός ο πόλεμος, που ίσως στάθηκε η αφορμή για την αρχή της παρακμής εκείνου του πολιτισμού, διεξήχθη με τη χρησιμοποίηση εξελιγμένων όπλων. Οι περιγραφές των αρχαίων κειμένων μας μεταφέρουν την εικόνα μια σύγκρουση η οποία επέφερε σφοδρές καταστροφές. Εκείνη η αρχαία σύγκρουση κατέληξε κατά πάσα πιθανότητα σε ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα. Φαντάζει ακραίο. Όμως, διαβάζονται κανείς τις περιγραφές των αρχαίων παραδόσεων, δεν μπορεί να μην πάει ο νους του σε μια τέτοια πιθανότητα. Οι αναφορές σε ένα βλήμα που μέσα του έκλεινε τη δύναμη του σύμπατος, σε μια λευκό φωτιλάμψη και μια φωτιά πρωτόφαντη που χυνόταν παντού, σε μια θανατηφόρο σκόνη που σκέπαζε όσους σώθηκαν από τον όλεθρο. Δύσκολα μπορούν να περάσουν απαρατήρητες. Αξίζει να μεταφέρουμε τα κείμενα των λαών, μέσα στα οποία, εκτός των άλλων, ο αναγνώστης μπορεί να διακρίνει τις μεγάλες ομοιότητες που υπάρχουν και να εξάγει τα συμπερασματά του. Από την θεογονία του Ισιώδου, όπου γίνεται η περιγραφή του τρομερού εκείνου πολέμου μεταξύ των θεών και των τιτάνων, μεταφέρουμε το εξής χαρακτηριστικό απόσπασμα. Έβραζε η γη και η θάλασσα η απέναντι και τους τιτάνες τους στήληξε μία καυτή πνοή και όπως η φλόγα ανέβαινε στον ουρανό, όσο γενναίοι και αν ήσαν, οι τιτάνες τυφλώθηκαν. Τους τύφλωσε λευκό φωτί από τους κεραυνούς λάμψη. Ζεστή, φωτιά πρωτοφανής γινόταν παντού και ό,τι έβλεπαν τα μάτια και ό,τι τα αυτιά άκουγαν ήταν σαν να είχαν σμίξει ο ουρανός και η γη. Ένας ερευνητής θα μπορούσε κάλλιστα να υποψιαστεί ότι ο κεραυνός του Δία, που ήταν το όπλο που του έδωσε τη νίκη στη τιτανομαχία στους θεούς, στην πραγματικότητα δεν ήταν κάτι διαφορετικό από τη σημερινή πυρηνική βόμβα. Ακόμα πιο χαρακτηριστική είναι η περιγραφή που υπάρχει στο Ινδιανικό κείμενο Popoouf. Ένα σιδερένιος κεραυνός έπεσε από τον ουρανό στη γη. Τα πτώματα των ανδρών της φυλής, των Βρίσχνες και των Αγχίγκας, έγιναν αγνώριστα. Τα μαλλιά τους και τα νύχια τους είχαν πέσει. Τα φτερά των πτηνών άλλαξαν χρώμα. Οι τροφές δηλητηριάστηκαν και όσοι άνθρωποι σώθηκαν από τον όλεθρο σκεπάστηκαν με μία θανατηφόρα σκόνη. Η ειδική βίβλος Μαχαμπαράτα αναφέρει σχετικά: ήταν ένα βλήμα που μέσα του έκλεινε τη δύναμη του σύμπαντος. Ήταν μια στήλη από καπνό και φλόγα λαμπρή, σαν 10.000 ύλη που σηκώθηκε με όλη τη δύναμή της. Ήταν ένα νέο και άγνωστο όπλο, ένα σιδερένιος κεραυνός που έκανε στάχτη τη φυλή των Βρίσνης και των Ανδάκας. Τα κορμιά τους κάηκαν και κανείς δεν μπορούσε να τα αναγνωρίσει. Τα μαλλιά και τα νύχια έπεσαν από τα σώματα.
τα πουλιά έγιναν κάθασπρα. Λίγες ώρες αργότερα, όλα τα τρόφιμα είχαν μολυνθεί. Για να γλιτώσουν από τη φωτιά αυτή, οι στρατιώτες έπεσαν στα ποτάμια με τα ρούχα και τα όπλα τους. Άρχισε να φυσάει ένας καυτός άνεμος. Το σύμπαν τυλίχθηκε με τόση ζέστη, σαν να ήταν άρρωστο με δυνατό πυρετό. Οι ελέφαντες και τα άλλα ζώα του πολέμου τυπήθηκαν από τη δύναμη του όπλου. Τα νερά ζεστάθηκαν τόσο, ώστε ό,τι ζει μέσα τους άρπαξε φωτιά. Ένα ακόντιο μοιραίο, σαν ραβδί του θανάτου, μετρούσε 3 κυβικά και 6 πόδια, πρικισμένο με τη δύναμη του κεραυνού του Ίντρα με τα 1000 μάτια, καταστρεπτικό για όλα τα ζωντανά πλάσματα. Η καταπληκτική ομοιότητα των περιγραφών της Ποπουεφ και της Μαχαπαράτα, αλλά και οι προκλητικά όμοιες ονομασίες των φυλών Βρίσχνες και Ανχίνκας από τη μία και Βρύσης και Ανδάκας από την άλλη, μας οθούν στο συμπέρασμα ότι δεν αποκλείεται τα δύο αυτά κείμενα να περιγράφουν το ίδιο γεγονός. Σε ένα άλλο σημείο της Μαχαμπαράτα διαβάζουμε για τη σύγκρουση στον αέρα δύο όπλων από αυτά που προαναφέραμε. Τα δύο όπλα συνάντησαν το ένα το άλλο στη μέση του αέρα. Τότε η γη άρχισε να τρέμει μαζί με όλα τα βουνά της και τις θάλασσες και τα δέντρα. Και όλα τα ζωντανά πλάσματα κάηκαν από την ενέργεια των όπλων και επηρεάστηκαν άσχημα. Τα ουράνια φλέγονταν και τα 10 σημεία του ορίζοντα γέμισαν με καπνό. Η περιγραφή της Παλαιάς Διαθήκης σχετικά με την καταστροφή στα Σόδωμα και τα Γόμορα μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως μία μυθολογική απεικόνιση των δεινών εκείνου του μεγάλου πολέμου. «Και έβρεξεν ο Κύριος επί τα Σόδωμα και τα Γόμορα, θείον και πύρ εξ ουρανού, και κατέστρεψε τας πόλεις αυτάς και πάντα τα περίχωρα». Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που μας μεταφέρουν οι αρχαίες παραδόσεις είναι αυτό της κατασκευής του περίφημου κεραυνού του Διός από τους κύκλοπες. Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία, οι κύκλοπες ήταν αυτοί που δημιούργησαν το ανίκητο αυτό όπλο, το οποίο έδωσαν στο Δία για να κατατροπώσει τους Τιτάνες. Από τα σχόλια του Αρτεμιδόρου διαβάζουμε τη γνώμη του Ερατοσθένη, που υποστηρίζε ότι η συνωμοσία των θεών κατά των Τιτάνων έγινε στο θητήριο όπου οι κύκλοπες κατασκεύαζαν το φοβερό όπλο. Έχουμε ένα επιτουπυρό σκάλιμα, όπως μην η δόση την του κεραυνού δύναμη. Μήπως εδώ μιλάμε για πυρηνικό εργοστάσιο, του οποίου τα τυχώματα προστάτευαν τους εργαζόμενους σε αυτό από το την του κεραυνού δύναμη και του οποίου οι επιστήμονες θα φορούσαν προφανώς μία ιδιόμορφη στολή με κράνος, η οποία τους προσέδιδε μία διαφορετική περίεργη εικόνα. Ονομάστηκαν από την μυθολογία κύκλοπες. Αρκετά τολμηρή ετούτη η υπόθεση, αλλά και αρκετά πιθανή. Αν λάβει κάποιος υπόψη του τις παραπάνω περιγραφές, καθώς και μία βραχογραφία 10.000 ετών που βρέθηκε σε σπηλιά της Χιλιάδας στα Σιλή, στις παρυφές της ερήμου της Ζαχάρας, η οποία παρουσιάζει τη μορφή ενός ανθρώπου ντυμένου με μία παράξενη στολή, που θυμίζει έντονα αυτή των αστροναυτών ή των εργαζόμενων σε πυρηνικό εργοστάσιο. Το κράνος της στολής φέρει στη μνήμη μας τη περιγραφή ενός κύκλοπα, αφού έχει στο μέτωπο ένα στρογγυλό φεγγίτη για να επιτρέπει την όραση. Η καταστροφή και τα κρυμμένα απομεινάρια. Την ολοκληρωτική καταστροφή εκείνου του πολιτισμού έφερε ένας μεγάλος κατακλυσμός, που ήταν αποτέλεσμα
αλλά και αιτία τεραστίων γεωλογικών μεταβολών που αναστάτωσαν ολόκληρο το πλανήτη. Τα αρχαία κείμενα αναφέρονται εκτενώς σε εκείνο το κατακλυσμό, αλλά και σε παλαιότερους. Σύμφωνα με κάποιες σύγχρονες θεωρίες, το 9654 π.Χ. ένα αστρικό σώμα έπληξε τη γη στον Ειρηνικό ωκεανό, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές σε όλη την Ιμφύλιο. Η χρονολογία αυτή δεν απέχει από εκείνη που δίνει ο Πλάτωνας τον Τιμαίο για τον καταποτισμό της Ατλαντίδας. Αυτή η καταστροφή πρέπει να ταυτίζεται με αυτή που αναφέρεται από την ελληνική μυθολογία ως ο κατακλυσμός του Δεκφυγαλίωνα. Σύμφωνα με μια ιστορική ερμηνεία, εν όψη του κατακλυσμού που ερχόταν, οι σοφοί εκείνου του πανάρχιου πολιτισμού που είχαν προβλέψει την καταστροφή θέλησαν να διασώσουν τις γνώσεις τους για τις επερχόμενες γενιές. Αυτές οι γνώσεις κλείστηκαν είτε σε κάποια οικοδομήματα που ήταν προορισμένα να επιβιώσουν, είτε διασώθηκαν μαζί με τους κατόχους τους σε κάποια απρόσβλητα σημεία. Οικοδομήματα μέσα στα οποία φυλάχτηκε η γνώση λέγεται ότι αποτελούν οι πυραμίδες. Η Αιγυπτιακή παράδοση αναφέρει ότι μια μεγάλη πυραμίδα κατασκευάστηκε πριν το κατακλυσμό. Ίσως αυτό που έγινε στα τέλη της τρίτης χιλιετίας να ήταν κάποιο είδους ανακαίνιση και να είχε φυλαγμένα στα σωθικά της τα απομεινάρια της χαμένης Σοφίας. Ένα χειρόγραφο του αρχαίου Αιγυπτίου ιστορικού Μασχουντή, που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, αναφέρει τα εξής. Ο Σουρίν, που βασίλευε στην Αίγυπτο πριν από το κατακλυσμό, κατασκεύασε δύο μεγάλες πυραμίδες και διέταξε τους ιερείς του να εναποθέσουν σε αυτές το σύνολο των γνώσεων της Σοφίας της εποχής του, καθώς και τα γραπτά κείμενα της αρθιμητικής και της γεωμετρίας, προς χάριν των μεταγενεστέρων και για να μελετήσουν και να διδαχτούν από αυτά. Στην Ανατολική πυραμίδα καταγράφτηκαν ουράνιες σφαίρες, τα σχήματα των άστρων και των πλανητών, με τις θέσεις των και τους κύκλους των, καθώς και η ιστορία του παρελθόντος. Ο Έγκαν Κέισι στα έργα του «Η ιστορία της προέλευσης του πεπρωμένου του ανθρώπου» και «Ατλαντίδα» αναφέρει ότι αρχιτέκτονας της Μεγάλης Πυραμίδας ήταν ο Ερμής, ενώ για τη Σφίγγα αναφέρει ότι κατασκευάστηκε γύρω στη 10η χιλιετία π.Χ. Την κατασκευή της Μεγάλης Πυραμίδας από τον Ερμή, για να φυλαχθεί εκεί η επιστημονική γνώση, υποστηρίζει και ο Άραβας ιστορικός Ιμπραήμ Μπαλούσι. Σύμφωνα με την παράδοση, η Σφίγγα έκρυβε τη λύση κάποιου μεγάλου ενίγματος. Στις 22 Μαρτίου το 1993, στις 11:05 ακριβώς, ένα μίνι ρομπότ του γερμανού μηχανικού δόκτορα Ρούντολφ Γκάντερμπιχ ανακάλυψε μέσα στη πυραμίδα του Χεόπα, στο τέρμα ενός φραγισμένου από τους αρχαιολόγους διαδρόμους, 59,85 μέτρων, μία μυστική πόρτα. Η απόσταση από το σημείο της πόρτας αυτής έως το εξωτερικό της πυραμίδας είναι 17 μέτρα. Ο γερμανός μηχανικός, καθώς και ένα πλήθος αρχαιολόγων, πιστεύουν ότι πίσω της υπάρχει μία αίθουσα που περιέχει κάτι το σημαντικό. Μετά την ιστορική αυτή ανακάλυψη, αφαιρέθηκαν οι άδειες των εργασιών από τους γερμανούς αρχαιολόγους, διακόπτοντας έτσι τις έρευνες στο πιο κρίσιμο σημείο και προκαλώντας τις αντιδράσεις των ίδιων και πολλών ερευνητικών φορέων. Στην ιστοσελίδα της κοινότητας των αρχαίων αστροναυτών διαβάζουμε για την ύπαρξη μιας κασέτας με τη διάλεξη που έγινε πριν από 50 χρόνια των αρχαιολόγων Σερ Φιλ Τριου Πέρι και Τζον Κινάν, στην οποία υπάρχει αναγγελία της ανακάλυψης αυτής της μυστικής κάμαρας. Σήμερα
5 χρόνια μετά την ανακάλυψη του δόκτωρα Ρούντολφ Γκαμπέρντρικ και αφού η βασιλική αίθουσα από την οποία ξεκινάει ο διάδρομος παραμένει σφραγισμένη τουλάχιστον από τα μέσα Νοεμβρίου, όπως καταγγέλει στην παραπάνω ιστοσελίδα ο Έριξ Φος Ντένικεν. Οι Αιγυπτιακές αρχές ανακοινώνουν ότι θα γίνει μια προσπάθεια να ανοιχτεί η μυστηριώδης πόρτα. Η γερμανική εφημερίδα Die Welt σε ένα φίλο της στις 29 Ιανουαρίου του 1998 αναφέρει ότι μέχρι τα μέσα Μαρτίου οι αρχαιολόγοι πιστεύει πως θα έχουν πρόσβαση στη μυστική κάμαρα. Κάτι τέτοιο όμως, μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, δεν έχει γίνει. Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε τα αποτελέσματα, ελπίζοντας πως δεν θα δοθεί και άλλη περίεργη αναβολή. Από ένα πλήθος ιστορικών μαρτυριών, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα απομεινάρια της πανάρχειας επιστημονικής γνώσης, που επιβίωσαν μετά το κατακλυσμό, έμειναν καλά κρυμμένα μέσα στα ιερατεία από τους ιερείς και τους μοιημένους στα αρχαία μυστήρια. Οι λόγοι για τους οποίους δεν θέλησαν να γίνει γνωστοί στο ευρύ κοινό μπορεί να είναι πολλοί, με κυριότερο ίσως αυτόν της προσπάθειας να αποφευχθεί στο μέλλον ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα όπως αυτό του παρελθόντος. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, σε ορισμένες στιγμές της ιστορίας, όταν η κρισιμότητα των περιστάσεων το έκρινε απαραίτητο, χρησιμοποιούνταν κάποια από τα εξελιγμένα όπλα του παρελθόντος για να βοηθήσουν στη θετική έκβαση διαφόρων γεγονότων. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της ναυμαχίας της Σαλαμίνος, όπου οι ιερείς, επισκεπτόμενοι το Θεμιστοκλή, τον έπεισαν ότι η ναυμαχία με τους Πέρσες έπρεπε να γίνει οπωσδήποτε στα νερά της Σαλαμίνας, μπροστά στο θριάσιο πεδίο όπου βρίσκονται οι ναοί των Ελευσινίων Μυστηρίων. Ο Θεμιστοκλής, μετά από επίμονες προσπάθειες και τεκνάσματα, κατάφερε να φέρει αντιμέτωπα τα ελληνικά και τα περσικά πλοία μπροστά στο θριάσιο πεδίο, όπου και έγινε αυτό που μας περιγράφει ο Πλούταρχος στο κεφάλαιο 15 του βιβλίου του Θεμιστοκλής. Κατά τη διάρκεια του αγώνος, μέγα φως έλαμψε από την Ελευσίνα, ενώ η παιδιά σε γέμισε από ήχων και θόρυβων, όμοιον με τα σφωνάς πλήθους, με βοητό, ως αν πολλοί άνθρωποι μαζί να περιφέρουν το μυστικόν ή αγχών. Από μέσα δε αυτού του θορύβου εδημιουργήθη νέφος, όπου ανυψώθη από τη γη και έπειτα επέστρεψε και επεπίπτε εις τας εχθρικάς τριήρης. Τι άλλο μπορεί να περιγράφει εδώ ο Πλούταρχος? Αποκλείεται να μιλάει για μια εκτόξευση πυράβλων που έπληξαν τα περσικά πλοία? Υπάρχει ένα σημαντικό πλήθος τέτοιων μαρτυριών που δυστυχώς η στενότητα του χώρου δεν μας επιτρέπει να τις μεταφέρουμε. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι τα λίγα στοιχεία που αναφέραμε ως χαρακτηριστικά του πλήθους που υπάρχει μπορούν να δώσουν μία εικόνα μέσα στην οποία οι εξηγήσεις της συμβατικής ιστορίας καθίστονται ανεπαρκείς να καλύψουν τα ερωτηματικά που προκύπτουν. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, παρακαλώ κάντε εγγραφή.